καταρχάς θα θέλω να ευχαριστήσω τους δημότες μας που βρίσκουμε σήμερα εδώ πέρα, που εξαρτώνται από αυτούς με το ψήφο τους που με φέρανε σε αυτή τη θέση, όπως και το Δήμαρχο που μου δείξε την εμπιστοσύνη για να αναλάβω το νομικό πρόσωπο, που το νομικό πρόσωπο είναι πολύ μεγάλο, γιατί έχει πολλές δομές. Θα πούμε ποιες δομές είναι στον κόσμο για να γνωρίζει, και ασφαλώς ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη και κοντά στα προβλήματα που πρέπει να λύσει στο νομικό του πρόσωπο, δηλαδή σε αυτές τις δομές που υπάρχουν. Καταρχάς να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το νομικό πρόσωπο έχει τις εξής δομές. Έχει τους παιδικούς σταθμούς, έχει το ΚΑΠΗ, έχει τη φιλαρμονική, έχει το κημητήριο, έχει το εθνικό στάδιο και έχει και το σκοπευτήριο. Πρέπει να γνωρίζουμε, τώρα αν ξέχασα κάτι, δεν νομίζω να ξέχασα, σε όλα αυτά είναι παντρεύονται έπειτα από ένα που έγινε μία σύμπτυξη των νομικών προσώπων των παλιών το 2011 και ακολουθείται αυτή η δομή. Ασφαλώς η κάθε δομή την ιδιαιτερότητά τους. Να ξεκινήσουμε από τους παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, οι παιδικοί σταθμοί, ήδη κάναμε μία συγκέντρωση εδώ πέρα με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τους παιδικούς σταθμούς, λύσαμε κάποια προβλήματα και ασφαλώς πρέπει να λύσουμε κάποια άλλα που υπάρχουν, δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Το βασικότερο όμως, και λάθος μου, ξεκίνησα ίσως λάθος από τους νομικούς, είναι ότι εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα, κοίταξα πρώτα τα οικονομικά του νομικού προσώπου. Το νομικό πρόσωπο σήμερα λειτουργεί με κάποια τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί και κάποια χρήματα που δεν έχουν δοθεί για το εφάπαξ των υπαλλήλων, που είναι περίπου της τάξης των 110.000, ίσως και παραπάνω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα τιμολόγια αυτά είναι νόμιμα, να μην παραξηγηθώ ότι ο πρόεδρος ο προηγούμενος πήρε κάποια τιμολόγια που δεν ήταν νόμιμα, κάποια πράγματα ή οτιδήποτε. Αυτά περνάγανε μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρινώσονται από το αυτό, αλλά δεν είχαν την απαιτούμενη πίσωση χρημάτων για να πληρωθούν. Πώς γίνεται, για να μάθει και ο κόσμος πώς γίνεται η δομή του νομικού προσώπου. Αυτό χρηματοδοτείται από το Δήμο με ένα συγκεκριμένο ποσό, που από αυτό το ποσό πρέπει να βγάλει στις δαπάνες αυτές που χρειάζεσαι για να λειτουργήσει το νομικό πρόσωπο ως προς τους υπαλλήλους σου και σε αυτά που παίρνει. Πιθανόν αυτά τα χρέη είναι ότι η επιδότηση δεν ήταν αυτή που έπρεπε, δηλαδή ας πούμε έπρεπε να πάρει 80.000 και του δίνανε 60.000. Αυτό όμως είναι λάθος για μένα και αυτό το έχω αναφέρει και στον Δημαρχό μας, ότι πρέπει να ακολουθούμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρεώνουμε ένα νομικό πρόσωπο και να το φέρνουμε στο κατήφορο γιατί δεν μας δώσανε χρήματα από το Δήμο. Εγώ αυτό μόνο επιλείπτω στο πρόεδρο του προηγούμενου, που έπρεπε να φωνάξει γιατί δεν μπορεί να του δίνει 60.000 και να είναι 77 η μισθοδοσία μόνο. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει κάποιο μεμπτό, δηλαδή ως προς τα τιμολόγια. Απλώς δεν του ήρθαν τα χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι αν ξεκινήσω εγώ με αυτό το ποσό των 110-115.000 που έχουν φτάσει με τηλέφωνα, με όλα αυτά μέχρι σήμερα, καταλαβαίνετε ότι εγώ θα είμαι εδώ πέρα ένας ο οποίος θα βάλει μόνο κάποιες υπογραφές, θα έχει την ευθύνη του ως προς το πρόσωπό του και τίποτε παραπέρα. Επομένως όλα αυτά συζητήσαμε τον Δήμαρχο το καινούριο, τα είδε με κατανόηση και ήδη θα μας κάνει κάποια επιχορήγηση έκτακτη στο νομικό πρόσωπο, να καλύψουμε εν μέρη κάποια χρήματα από αυτά, και θα μας κάνει και μία δεύτερη αργότερα, προκειμένου να μπούμε σε ένα, όταν θα κάνουμε για το καινούριο χρόνο τι θα χρησιμοποιήσουμε σε χρήματα και τέτοια, να κάνουμε δηλαδή, να δούμε να έχουμε μειώσει το χρέος μας, προκειμένου να μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι το νέο έτος. Φεύγουμε από τα οικονομικά, τα οποία ήταν το βασικότερο, πιστεύω. Εδώ σε αυτό το θέμα βέβαια κάναμε και άλλα πράγματα, δηλαδή μειώσαμε τα έξοδά μας. Τα έξοδά μας πρέπει να τα μειώσουμε αν θέλουμε να πάει καλά το νομικό πρόσωπο και γενικά το σπίτι μας, ας πούμε, γιατί θεωρείται σπίτι μας. Από τη στιγμή που είμαι εγώ εδώ πέρα, εγώ το θεωρώ όπως θα έκανα στο σπίτι μου, θα κάνω και στο νομικό πρόσωπο, να μειώσουμε τα έξοδά μας. Τα έξοδά μας μπορείτε εύλογα να με ρωτήσετε τι έξοδα μείωσες. Παράδειγμα, υπήρχαν 8 γραμμές τηλεφώνου στο Εθνικό Στάδιο.
αυτά πληρωνόσονται 8 γραμμές, οι οποίες, αν θέλετε να με ρωτήσετε και να μου πείτε πού είναι αυτές οι γραμμές, θα σας πω και ακόμη και σήμερα, εγώ δεν τις ξέρω. Βέβαια θα κοπούν αυτές, ήδη έχω καλέσει το management του ΟΤΕ που ήταν για τα τηλέφωνα εδώ πέρα, ήρθε κάτω ο άνθρωπος και περιμένει από μένα να του πω ποιες γραμμές θα κρατήσουμε και ποιες γραμμές δεν θα κρατήσουμε. Αυτό παράδειγμα είναι ένα κόστος για το νομικό πρόσωπο, το οποίο γινόταν συνεχώς με 8 γραμμές στο στάδιο. Είναι παράλογο. Το θεωρώ εγώ παράλογο. Ή κάποια άλλα πράγματα επιμέρους που τα κοίταξα. Αυτό να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται το κόστος λειτουργίας του νομικού προσώπου. Ή κάποιες επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων που γινόσανται από το νομικό πρόσωπο και έβγαινε σπόνσορας, ας πούμε, ο Δήμος Τρίπολης. Αυτά θα περάσουν στο Δήμο Τρίπολης. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι ο Δήμος Τρίπολης σπόνσορας, δηλαδή να λέει ότι εγώ συμμετέχω σε κάποιους αγώνες, στα πολιτιστικά, σε οτιδήποτε και να έρχεται το νομικό πρόσωπο και να πληρώνει ξενοδοχεία, να πληρώνει οτιδήποτε από αυτά. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα το νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο επιχορηγείται για συγκεκριμένα πράγματα. Επιχορηγείται για τις δομές του, επιχορηγείται για να κάνει τα έξοδά του. Όλα αυτά επομένως ήταν το βασικότερο που ξεκινήσαμε. Τώρα θα σας πω λίγο σύντομα για να μην καθυστερούμε κιόλας τη συνέντευξή μας. Για τους παιδικούς σταθμούς, σας είπα ότι λύσαμε κάποια προβλήματα. Έχουμε ένα πρόβλημα και ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο, το οποίο το λέω έτσι με πολύ καλοσύνη, γιατί όταν συζητάμε με τον Δήμαρχο και βλέπει τα προβλήματα και κάθεται να συζητήσει, μεγάλο πράγμα. Να καθίσει να συζητήσει τα προβλήματα. Και όχι να κατεβάζει ό,τι κατεβάζει ο αυτός και λέει εγώ είπα αυτό ή οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για μένα, το οποίο μπορώ να συζητήσω, τουλάχιστον είμαστε και χρόνια βέβαια μαζί σαν συνεργάτες και εκτιμάει ο ένας τον άλλον με την άποψη ότι έχει εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον και δεν θα γίνει κάτι διαφορετικό. Στους παιδικούς σταθμούς έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί δεν έχουμε λεωφορείο. Πιστεύω ότι ο Δήμαρχος έκανε κάποια ενέργεια, δεν θα την πω τώρα, προτιμώ να τα πει αυτός, ότι μπορεί του χρόνου, μπορεί, πάντοτε αφήνουμε το μπορεί, να υπάρχει ένα λεωφορείο για τους παιδικούς σταθμούς, να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να μην έχουμε εμείς λίγα παιδιά στους σταθμούς μας που είναι εξαίρετοι. Σας λέω ειλικρινά, είναι εξαίρετοι και από ποιότητα φαγητών και από ποιότητα προσωπικού. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι είναι φανταστική. Βέβαια, ο κόσμος προτιμάει το λεωφορείο, θα έρθει να το πάρει το παιδί από το σπίτι και όλα αυτά. Πάμε τώρα στη δομή του ΚΑΠΗ. Εκεί το ΚΑΠΗ, ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα που γίνονται. Εγώ έχω μία εμπειρία, γιατί ήμουν και αρκετά χρόνια σαν πρόεδρος του ΚΑΠΗ. Είναι άνθρωποι είναι στην ευαίσθητη ηλικία. Καλοσύνη θέλουν να τους προσέχουμε. Θέλουν κάποια πράγματα, κάποιες εκδηλώσεις, να βγουν από το σπίτι τους, να φύγουν από τη τηλεόραση και να βγουν και να έρθουν κοντά μας. Αυτά ήδη συζητήσαμε και αυτά θα γίνονται. Υπάρχουν οι ομάδες. Εκεί έχω βάλει να με βοηθήσει λίγο μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει όλοι να βοηθάμε. Έχω βάλει ένα μέλος του, την κυρία Αναστασιάδη, η οποία θα καθίσει και θα κάνει κάποια πράγματα στο ΚΑΠΗ, να συζητάει με το προσωπικό, τι πρέπει να κάνουμε. Οι ομάδες προχωράνε, όλες οι ομάδες που υπήρχαν, δεν αλλάζουμε τίποτα από τα προηγούμενα. Πρέπει να είμαστε συνεχιστές των προηγούμενων όταν είναι κάτι καλό. Πάμε τώρα στο Φιλαρμονική. Η Φιλαρμονική είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την πόλη μας. Θεωρώ ότι είναι από μικρά παιδιά που είμαστε, τους θαυμάζαμε. Κάποιοι που ήρθαν στη Φιλαρμονική τώρα είναι πιο νέοι. Κάνουν την εκμάθηση παιδιών δωρεάν. Ο κύριος Κοστούρος, ο αρχιμαέστρος, κάνει τη δουλειά του, πιστεύω, πολύ καλά, όπως κάνουν όλοι στη Φιλαρμονική τη δουλειά καλά και προβάλλουν την πόλη μας. Επομένως, όταν λέμε προβολή της πόλης μας, πρέπει όπου μας καλούνε να πηγαίνουμε, να μην καθόμαστε δηλαδή μέσα, δηλαδή με το να κάνουμε πρόβες, με το να πάμε σε μια γιορτή μέσα στην πόλη μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι βέβαια που εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βγούμε και έξω από την Τρίπολη, να δείξουμε τη δουλειά μας που κάνουμε στο νομικό πρόσωπο ως φιλαρμονική και να, γιατί είναι μεγάλο πράγμα τα μεγάφωνα όταν θα λένε περνάει η φιλαρμονική αυτή τη στιγμή της Τρίπολης και θα θαυμάζει ο κόσμος ότι η Τρίπολη έχει μια φιλαρμονική πολύ καλή. Εμένα, αυτή είναι η άποψή μου, το έχω αναφέρει με τις συζητήσεις, γιατί κάναμε συζητήσεις με όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο.
Να φύγουμε να πάμε τώρα στο νεκροταφείο. Πού θέλετε, εθνικό στάδιο ή νεκροταφείο. Αφήσουμε τελευταίο το εθνικό στάδιο, γιατί έχουμε προβλήματα πολλά. Λοιπόν, πάμε στην Αγία Τριάδα, στο κημητήριο. Το κημητήριο, να είσαστε σίγουροι, με μία συζήτηση έχουμε κάνει όλα αυτά που λέω. Έχουμε συζητήσει και τι θα κάνουμε με τον Δήμαρχο, έτσι. Δεν κάθομαι εγώ να λέω, μου κατέβηκε κάτι, θα το πω εγώ μόνος μου. Έχουμε ήδη καθίσει με τον Δήμαρχο αρκετές ώρες, έχουμε συζητήσει πώς θα κινηθεί το νομικό πρόσωπο και εγώ θα υλοποιώ αυτά που έχουμε συζητήσει. Η Αγία Τριάδα θα τη δείτε, πιστεύω, σε 1-2 χρόνια, μπορεί και σε λιγότερο, μπορεί να τη δείτε διαφορετικά από ό,τι βλέπετε σήμερα ένα κημητήριο της Αγίας Τριάδος. Έχουμε κάποιες βλέψεις, θα φτιάξουμε κάποια πράγματα εκεί, θα το δείτε, σας υποσχόμαι, γιατί είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι της πόλης μας, είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάνε πολύ στους κόσμους, γιατί έχει τους ανθρώπους τους εκεί πέρα, είναι οι άνθρωποι οι δικοί τους εκεί. Επομένως πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στο κημητήριο, το οποίο μέχρι σήμερα έχει δοθεί βέβαια να πάρθουν τάφοι, να γίνουν, αλλά δεν έχει γίνει κάτι το διαφορετικό, δηλαδή να μπαίνει σε ένα κημητήριο, πώς μπαίνει σε άλλες πόλεις και να γράφει κημητήριο Δημητρίπολης, να μπαίνει μέσα, να είναι καθαρό. Θα τα δούμε αυτά, σιγά σιγά υποσχόμεθα θα τα κάνουμε. Υπάρχουν παράδειγμα μέσα στο κημητήριο, ήταν επιθυμία πολλών ανθρώπων κάποια δέντρα τα οποία μπαίνουν μέσα στους τάφους και κάποια δέντρα που λερώνουν τους τάφους. Τους υποσχόμεθα ότι αυτό μέσα σε ένα μήνα, πιστεύω σε ένα μήνα, θα έχει λυθεί από εμάς εδώ, από το νομικό πρόσωπο, θα κοπούν αυτά τα δέντρα γιατί είναι καημός τους. Ήδη ήρθαν ο κόσμος και μου λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτό θα το κάνουμε στο νομικό πρόσωπο εδώ πέρα, όλη παρέα, γιατί δεν είμαι μόνος, είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι μαζί αποφασίζουμε και συζητάμε τι θα κάνουμε. Ποτέ δεν πρέπει ένας άνθρωπος να αποφασίσει μόνος του, θα αποφασίσει βέβαια για κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να το συζητάνε για να παίρνει και απόψεις και από τον άλλο. Πάμε τώρα στο Εθνικό Στάδιο. Το Εθνικό Στάδιο είναι ένα μεγάλο κομμάτι, είχαμε πολλά προβλήματα, είπαμε να ξεκινήσουμε το κολυμπητήριο αμέσως με το που αναλάβαμε, καθαρίστηκε η πισίνα και γεμίσαμε με νερό, με αποτέλεσμα κάποια αντλία που είχε μοναδική μία, ενώ έπρεπε να έχει τρεις αντλίες επάνω στο σύστημα, έτσι δουλεύει το κολυμπητήριο, είχε μόνο μία. Η οποία η μία με το που τη βάλαμε σταμάτησε να δουλεύει, είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Με αποτέλεσμα πρέπει να βρούμε την αντλία, να επισκευάσουμε άλλη μία και πιθανόν να αγοράσουμε άλλη μία, όχι πιθανόν, θα αγοράσουμε δύο καινούριες, θα έχουμε μία επισκευή και πιθανόν να έχουμε άλλη μία ρεζέρβα, δηλαδή θα την έχουμε δίπλα, γιατί πρέπει έτσι να δουλεύει. Πρέπει οι αντλίες να ξεκουράζονται και να πηγαίνουν να αλλάξουν οι τρεις αντλίες. Ήδη τώρα τακτοποιήθηκε αυτό, ήδη δόθηκε από Δευτέρα που μας πέρασε, τη Δευτέρα που μας πέρασε, στο κοινό για να μπορέσει να λειτουργήσει το κολυμπητήριο, επομένως προχωράει το κολυμπητήριο. Έχουμε μία πρόταση από τους ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από μένα ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποια μηχανήματα τα οποία ογκομετρούν το χλώριο, ογκομετρούν τα πάντα, να τα ανανεώσουμε. Όχι ότι δεν υπάρχουν σήμερα και δεν δουλεύουν, δουλεύουν, αλλά θα τα ανανεώσουμε με ένα σύστημα που πρέπει πιο σύγχρονο, το οποίο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθήσαν σε αυτό για να μας πούνε τι χρειάζεται. Δεν μιλάμε άνθρωποι με μαγαζιά που πουλάνε αυτά. Μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι είναι στο κολυμπητήριο και αγαπάνε το κολυμπητήριο. Και ήσανται και σε συλλόγους, όπως είναι. Εντάξει, είπαμε σε κάποιους ανθρώπους, μας τα είπανε. Δηλαδή, μην πάει το μυαλό του ότι ήρθαν κάποιες εταιρείες και μας είπαν να βάλουν αυτά. Δεν έχουμε πάρει ακόμη προσφορά. Δηλαδή, θα πάρουμε προσφορά κατόπιν ό,τι γράψαμε να δούμε τι πρέπει να αλλάχτεί στο κολυμπητήριο. Άρα θα γίνει ένας καθαρισμός και θα γίνει ένα κολυμπητήριο σύγχρονο ακόμη και στα χλώρια και σε όλα αυτά που πέφτουν μέσα για τα παιδιά. Γιατί εδώ πρέπει να έχουμε ευαισθησία, μιλάμε για παιδιά και για τους μεγάλους που μπαίνουν στο κοινό, για όλο τον κόσμο, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να είναι πολύ εξετασμένα τα πράγματα και να προχωράμε. Εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα πω ότι ήδη δημοπρατήθηκε το έργο του κολυμπητηρίου, η αναβάθμιση, η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου που αλλάζουν τα πάντα μέσα, είναι στο ποσό, ένα υπέροχο ποσό, 1.650, τέλος πάντων 1.600 και πάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς να μην λέω 1.650, είναι απάνω από 1.600, πιο πάνω από το 1.600. Επομένως είναι ένα μεγάλο ποσό που καταλαβαίνετε ότι το κολυμπητήριο θα γίνει καινούριο. Βέβαια
θα στερηθούν οι συλλόγοι και κάποιοι άνθρωποι το κολυμπητήριο για ένα χρονικό διάστημα από όταν θα το πάρει ο εργολάβος που θα πρέπει να κλείσει πιθανόν από τη νέα σεζόν και μετά. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Θα δουλέψει αυτή η σεζόν. Μετά θα κλείσει, θα κάνουμε κάποια θυσία που πρέπει να γίνει. Ήδη έγινε επί εποχής, επί της δημαρχίας του κ. Παυλή, έγινε το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο άλλαξε η σκεπή. Ήδη με το τελείωμα του κ. Παυλή είχε δοθεί σε εργολάβο, εμείς το τελείωσε από εμάς με την έννοια ότι τοποθετηθήκαν οι σκεπή. Ήδη καθαρίστηκε από τον κ. Λαγό το περιβάλλον χώρος που έστειλε συνεργεία και καθαρίστηκε, είμαστε έτοιμοι. Στο εθνικό στάδιο τώρα. Το εθνικό στάδιο, καλύτερα να πούμε μόνο τα θετικά, να πούμε θετικό είναι ότι προχώρησε η μελέτη και προλαβαίνουμε λογικά τα χρήματα των 600.000 που ήταν το περιμετρικό, ο Τάπητας, να αλλάξει ο Τάπητας και να φτιαχτούν οι κερκίδες και κάποια άλλα πράγματα εκεί πέρα, αλλά εκεί πρέπει να κάνουμε κάποια μελέτη γενικότερα στο εθνικό στάδιο, γιατί έχει σαθρώσεις πολλές που πρέπει, αν δεν είναι μέσα σε αυτή τη μελέτη, πρέπει να γίνουν. Χρησιμοποιείται σήμερα από τη μία ομάδα την ΑΕΚ Τρίπολη στο στάδιο, που τους έχουμε παραχωρήσει με μία προπόνηση που θα κάνει και παραχώρηση. Εδώ τώρα δημιουργηθήκαν κάποιες εντυπώσεις. Είπαμε ότι ερχόσαν τα σχολεία και είπαμε στα σχολεία μερικές φορές να μην μπουν μέσα γιατί κάνανε κάποια πράγματα. Δεν είπε κανένας να μην μπει το σχολείο με περιβολή την αθλητική του, πρέπει να σεβαστούμε ότι είναι στάδιο. Δεν είναι χώρος εκδρομής. Μπορεί όμως το χώρο της εκδρομής για το σκοπό που το φέρνουμε το σχολείο να μπουν μέσα με τα παπουτσάκια τους τα παιδιά, να μπουν με τις φόρμες τους και να υπάρχει και ένας γυμναστής ο οποίος μπορεί να τα απασχολήσει τα παιδιά μέσα στο στάδιο. Δηλαδή η εικόνα του σταδίου δεν είναι εικόνα μόνο εκδρομής. Είναι να μπουν μέσα οι γυμναστές, να το χρησιμοποιήσουν. Δεν είπε κανένα να μην μπουν μέσα να το χρησιμοποιήσουν το στάδιο όπως πρέπει, σε λογική μορφή. Και δεν μπορεί, ας πούμε, ή το κλειστό. Ζητάνε τώρα ένα σχολείο το οποίο ζητάει, πρέπει να κάνει μια αίτηση να ζητήσει το κλειστό. Το κλειστό γιατί το ζητάμε, να γίνει ένας αγώνας από το γυμναστή με δύο ομαδούλες και να περιμένουν τα παιδιά γύρω-γύρω να παρακολουθήσουν, δεν το ζητάμε. Και θα το πάρουν και να το κάνουν. Εάν τώρα βρέχει και θέλουμε να φέρουμε εκδρομή τα παιδιά, να τα βάλουμε μέσα στο κλειστό γυμναστήριο για να μπορέσουμε μόνο και μόνο να απασχολήσουμε τα παιδιά και τίποτε άλλο, αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή νομίζω και εσείς το βλέπετε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι πάμε σε μια εκδρομή για να βάλουμε τα παιδιά μέσα στο κολυμπητήριο, μέσα στο κλειστό, άρα κάναμε την εκδρομή μας. Βέβαια, να μπει μέσα ο γυμναστής, να παίξει ένα μπάσκετ και τα παιδάκια τα άλλα να είναι στις κερκίδες, να το παρακολουθήσουν, τα παιδάκια που παίζουν να τους παρακολουθήσουν, να υπάρχει και φανατισμός, ωραίο πράγμα, αλλά όχι να το χρησιμοποιούμε για εκδρομή. Δηλαδή κάπου δεν συμβαδίζουν αυτά τα πράγματα. Σας ακούω τώρα, σας πήρα μονόπλευρα. Υπάρχει ένα οικόπεδο, καταρχάς υπάρχουν δύο ταχύτητες μέσα στο νεκροταφείο. Υπάρχουν κάποια οικόπεδα τα οποία ανήκουν στο Δήμο και κάποια οικόπεδα τα οποία ανήκουν στο νομικό πρόσωπο, από ό,τι τα έψαξα τώρα. Πρέπει αυτά που ανήκουν στο Δήμο να περιέλθουν στο νομικό πρόσωπο, να είναι ενιαίος ο χώρος και υπάρχει και ένα οικόπεδο το οποίο έχει παραχωρήσει ο συμπολίτης μας ο κ. Μπρέγιανος, το έχει αγοράσει δηλαδή για το νεκροταφείο και το έχει δώσει στο νεκροταφείο. Το οποίο και αυτό πρέπει να ενσωματωθεί, προκειμένου να έχουμε μπροστά μας, σε περίπτωση που γεμίσει, που βλέπουμε ότι οι τάφοι πλησιάζουν στο γύρο αυτό, πρέπει να μπει και αυτό το κομμάτι μέσα. Και βέβαια πρέπει να γίνει και βέβαια πρέπει να προχωρήσει. Είναι το κομμάτι, δεν βλέπουμε μόνο την αναβάθμιση, θα δούμε και το μέλλον του νεκροταφείου, του κημητηρίου. Εκεί μην ξεχνάτε τώρα ότι, ξέχασα να σας πω, υπάρχει ένας νόμος που πρέπει και τα κημητήρια τώρα των δημοτικών ενωτήτων να περάσουν στο νομικό πρόσωπο. Αυτό βέβαια θα δούμε με ποιο τρόπο, γιατί πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε και με τη Μητρόπολη. Η Μητρόπολη πρέπει να βοηθήσει και αυτή σε αυτό το κομμάτι. Με την εμπειρία της και με ο Σεβασμιότατος πρέπει να λειτουργήσουμε και με τη Μητρόπολη παρέα, να δούμε, γιατί υπάρχει νομοθεσία που δεν σου επιτρέπει να κάνεις αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ότι είναι αλλού τα νεκροταφεία αυτά, τα κημητήρια αυτά. Δηλαδή αυτά θα τα δει και ο Σεβασμιότατος να μας βοηθήσει, να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πνεύμα.
πνεύμα δηλαδή, που πρέπει να γίνει, δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνει στα κημητήρια. Όσον αφορά το κολυμβητήριο, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή ένα διαστήματα έχει γίνει λόγος και για το κόστος της συντήρησής του και για το πετρέλαιο, και να μας πείτε λίγο και τι αφορά η ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι, η ενεργειακή αναβάθμιση είναι ότι αν χαλάμε πετρέλαιο 140.000, ξέρω εγώ, το χρόνο, θα μπορεί να πέσει στα μισά και να μπορέσει και να εκμεταλλευτούμε κάποιες άλλες μορφές ενέργειας. Αυτό λέγεται ενεργειακή αναβάθμιση και είναι και επιπλέον στην ενεργειακή αναβάθμιση είναι ότι τα παράθυρα είναι διαφορετικά, η σκεπή είναι διαφορετική. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Πώς λέμε ενεργειακή αναβάθμιση του ότι εξοικονομώ τώρα, που υπάρχει ένα πρόγραμμα. Σκεφτείτε ότι το εξοικονομώ είναι προκειμένου ένα σπίτι να εξοικονομήσει ενέργεια από διάφορες πλευρές και να έχει λιγότερα έξοδα στο πετρέλαιο στη θέρμανση το χειμώνα ή στο καλοκαίρι να είναι πιο δροσερό. Αυτό ακριβώς είναι όταν λέμε ενεργειακή αναβάθμιση. Το είπα πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Επομένως θα εξοικονομηθούν και χρήματα που γίνεται πάρα πολύ. Βέβαια, θα εξοικονομηθούν χρήματα, βέβαια. Θα εξοικονομηθούν αρκετά χρήματα που σήμερα γίνεται, ας το πούμε, σπατάλι λόγω κτηρίου. Μην θεωρήσουμε ότι το έκανε κανένα σπατάλι. Λόγω κτηρίων εκεί πέρα είναι ότι χαλάει κάποια χρήματα περισσότερα το κολυμβητήριο. Και μάλιστα θα βάλουμε και κάποια τάξη εκεί πέρα. Υπήρχαν κάποια σώματα που από παλιά καλοριφέρ που έχουν βγει. Αυτά όλα θα εκποιηθούν και θα μπουν τα χρήματα στο νομικό πρόσωπο όταν θα πουληθούν στους σιδεράδες, αυτούς τις μάντρες δηλαδή που θα πάνε. Εντάξει, νομίζω ότι η ενεργειακή αναβάθμιση επιβάλλεται πλέον. Επιβάλλεται πλέον. Και μακάρι να μπορούσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση σε όλα τα κτίρια τα καινούργια τώρα, στα περισσότερα νομίζω ότι υπάρχει μελέτη στα καινούργια που γίνονται, προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση. Κύριε Κούρο, μιλήσατε και για την αναβάθμιση του Τάπητα και των Κερκίδων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Είπατε ότι θα προλάβουμε, έχει γίνει μελέτη, θα προλάβουμε να πάρουμε τη χρηματοδότηση. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά, ναι, πότε θα... ακούστε με λίγο για να μπούμε και σε αυτό στο πνεύμα. Τα χρήματα, όταν υπάρχει μια χρηματοδότηση, σου λέει η χρηματοδότηση ότι θα πάρεις τόσα λεφτά για εκεί, τόσα λεφτά για κάπου αλλού. Αυτά όμως πρέπει να ανταποκριθείς στη χρηματοδότηση. Δηλαδή, αν δεν τρέξεις, δεν βγάλεις τη μελέτη σε διακήρυξη ποιος θα τη κάνει και να έχεις προχωρήσει με τα τεύχη σου, τι ζητάς από το μελετητή, εκείνο είναι το πρώτο στάδιο. Εάν το προλάβεις αυτό το πρώτο στάδιο σε ημερομηνίες που σου θέτει μέσα το πρόγραμμα, δηλαδή σου λέει το πρόγραμμα ότι για να πάρεις τα 600.000 ο Δήμος Τρίπολης θα πρέπει να κάνει αυτό, αυτό, αυτό. Η ημερομηνία καταλυτική είναι τότε. Εάν δεν τα κάνεις αυτά σε χρόνο ρεκόρ, σε χρόνο, γιατί εμείς δεν βρήκαμε μελέτες σε κάποια πράγματα, στην ενεργειακή αναβάθμιση υπήρχε κάποια μελέτη και προχώραγε. Στα άλλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι αρκετά χρήματα που έχουν για την πόλη μας, πρέπει εμείς να τρέξουμε πάρα πολύ, να προχωρήσουν οι μελέτες, να γίνει διακήρυξη των μελετών, να βρεθεί αυτός που θα την κάνει, να προχωρήσει μετά στον εργολάβο. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένα τυφλοσούρτης, αλλά βάλει μια τελική ημερομηνία. Αυτά ψάχνουμε τώρα, όπως παράδειγμα για το καινούριο σχολείο που λέμε να γίνει τώρα, το... Το οποίο πρέπει αυτό να γίνει. Παράδειγμα, ο Δήμαρχός μας ως προς το στάδιο και ως προς το σχολείο, στο σχολείο αυτό, σας πληροφορώ, έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή είναι τα δύο θέματα τα οποία ήδη τα έχει δώσει στους μηχανικούς του Δήμου να τα προχωρήσουν. Δεν μιλάμε για να πάρουμε ένα συνεργάτη να τα φτιάξει. Τα φτιάχνει ο ίδιος ο Δήμος με τους μηχανικούς του, έτσι. Και είναι προς όφελος της πόλης μας και είναι και σωστό, έτσι, να το κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου. Δηλαδή να αναβαθμίζεται η τεχνική υπηρεσία, δεν είναι να υποβαθμίζεται. Κύριε Κούρο, θα ήθελα να σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα για το ΔΑΚ, γιατί γενικά το ΔΑΚ είχε προβλήματα. Το ΔΑΚ χρησιμοποιείται κατά 80% από συλλόγους. Υπάρχει ανταποδοτικότητα, πληρώνουν οι σύλλογοι για τη χρήση του. Κοιτάξτε, μου κάνατε μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί όταν ήρθα εδώ πέρα, όλοι μου λέγανε, οι περισσότεροι στο Δήμο και οι πιο πολλοί οικονομικές υπηρεσίες, μάζεψε τα χρέη σου. Και εγώ δεν ήξερα, άρχισα και τα ψάχνω, να δω τι γίνεται.
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, ως προς εμάς, στο κομμάτι το οικονομικό, αν μας χρωστάει, δεν μας χρωστάει κανένα. Ως προς το κομμάτι όμως της ταμιακής χρωστάνε. Δηλαδή, εμείς τι είχαμε υποχρέωση. Να τα πιστοποιήσουμε στην οικονομική υπηρεσία, στο Δήμο, στην ταμιακή δηλαδή. Και η ταμιακή να κάνει όλες τις ενέργειες να λάβει τα χρήματα που χρωστάνε στο νομικό πρόσωπο. Είτε λέγεται αθλητικό κομμάτι, είτε από οποιοδήποτε κομμάτι. Ακόμη και από το νεκροταφείο, από οπουδήποτε. Αυτά τα χρέη είναι περίπου 57.000. Για το 57.800 συγκεκριμένα. Γιατί είναι οι μέρες αυτές που τα έβγαλα για να ξέρω τι μας γίνεται στο νομικό πρόσωπο. Εγώ έχω πει ότι δεν ήρθα εδώ πέρα να υπογράφω μόνο χαρτιά, γιατί δόξα σε Θεός και σε ΔΕΗ με προϊστάμενος κάτω, όλο υπογραφές βάλω. Λοιπόν, εδώ ήρθα να κάνω ουσία δουλειά, θα προσπαθήσω να την κάνω όσο μπορώ καλύτερα. Μπορεί να κάνω λάθη, μπορεί να με κρίνει ο καθένας με τα λάθη μου. Δεν είναι κακό, είναι μέσα στη ζωή μας αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει όλα αυτά να τα κοιτάζουμε. Και βέβαια, αν έχεις χρέη, πρέπει να τα κουμαντάρεις και να τα βάλεις. Παράδειγμα τους χάρη, υπήρχε ένα κομμάτι, επειδή είπατε κάτι, υπήρχε ένα κομμάτι, παράδειγμα, ότι εγώ δεν έκανα προπονήσεις στη διαδρομή τάδε στο κολυμβητήριο και εγώ δεν πληρώνω την τάδε διαδρομή. Αυτό τους το ξέκοψα. Θα πληρώνουν ό,τι διαδρομές ζητάνε, θα πληρώνουν σαν να τις έχουν κάνει. Δεν με ενδιαφέρει με μία μέρα, γιατί τα παιδιά αρρωστήσανε, τι κάνανε ο σύλλογος. Θα πληρώνει τη διαδρομή του. Από τη στιγμή που έχει δεσμεύσει τη διαδρομή του, θα την πληρώσει. Δεν θα κάνουμε τον μπακάλικο να πηγαίνουμε και να λέμε πήγες, δεν πήγες. Καταρχάς θέλει υπαλλήλους αυτό. Με 5 υπαλλήλους που έχω εγώ τώρα, έχουμε στο στάδιο, πώς να βάλεις 2 βάρδιες στα Σαββατοκύριακα και τις κανονικές τους άδειες, στην ουσία δεν βγαίνουν ούτε βάρδιες. Αναλάβαμε και το καθαρισμό βέβαια του σταδίου. Εγώ είπα στον κύριο Λαγό ότι από εδώ και πέρα ο καθαρισμός θα τον ξεκινήσουμε από Δευτέρα, θα τον δείτε, θα καθαριστεί το στάδιο, γιατί πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Το βλέπετε ότι θέλει καθαρισμό ο περιβάλλον χώρος του σταδίου. Γιατί δεν μπορεί να έρθει ένας επισκέπτης ξένος για κάποιους αγώνες και να βλέπει αυτά όπως είναι τώρα, τα χορτάρια, πεταμένα κάτω πράγματα. Αυτά θα τα ξεκινήσουμε από Δευτέρα. Θα τα δείτε διαφορετικά, πηγαίνετε τραβήξτε πλάνα όπως είναι τώρα και θα τα δείξετε και όταν θα τα δούμε πάλι. Δηλαδή, έχουμε καλή θέληση να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, όπως και στο γονεκροταφείο. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε και εκεί μια καθαριότητα. Στο κολυμβητήριο, με αφορμή αυτά που είπατε, είχαμε πολλές καταγγελίες την τετραετία που πέρασε για ιδιαίτερα μαθήματα που γίνονται από διάφορους γυμναστές στις ώρες της πρωινές, στις ώρες κοινού. Αυτό μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, να πάμε ένα-ένα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι τώρα φέρανε χαρτιά σαν προπονητές. Αυτοί δικαιούνται να μπουν στο κολυμβητήριο και ακόμη και να κάνουν και κάποια μαθήματα. Μέσα στο καταστατικό του κολυμβητήριου δεν αποκλείει κανέναν. Είναι οι ώρες του κοινού, είναι οι ώρες που πρέπει να ζητήσουν αυτοί για να πληρώνουν, αν λέτε αυτό. Δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Όταν θα καταρτήσω και θα φτιάξω το πρόγραμμα, θα συμμετέχουν κάποιοι άνθρωποι, παράδειγμα ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έχει 2 παιδιά, 3 μένα, δεν μπορώ να του κάνω έλεγχο, αλλά θα μου πληρώνει τη διαδρομή και θα πάει όχι στο κοινό, στο κοινό θα πάνε ο κόσμος ο απλός που βγάλει μια κάρτα, πληρώνει 20 ευρώ πόσο πληρώνει ακριβώς για να έχει την κάρτα του και να πηγαίνει να κάνει όποτε θέλει, στις ώρες κενού δηλαδή, το αυτό. Δεν έχει καμία δουλειά προπονητής, ακούστε το αυτό, να κάνει μέσα στις ώρες κοινού και να παίρνει και τη διαδρομή του και να παίρνει και το κοινό. Αυτό δεν είναι σωστό. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό για όλους μας. Πρέπει κάποια πράγματα από αυτά να μπουν σε τάξη. Θα γίνω κακός. Ήδη η πρώτη μου κουβέντα που έκαναμε τις συναντήσεις και με το Εθνικό Στάδιο και με το Κλειστό και με το Κολυμβητήριο ήταν μια κουβέντα. Ξεκίνησε τη συζήτηση. Τους είπα ότι πριν κάνουμε τη συζήτηση, ένα θα ξέρετε ότι το Κλειστό, παράδειγμα, είπα, είτε Κολύμβηση, το ίδιο πράγμα, τα ίδια λόγια, ότι ανήκουν στην πόλη της Τρίπολης και στους πολίτες της Τρίπολης και δεν ανήκουν στους συλλόγους. Οι συλλόγοι θα το χρησιμοποιούν με τους κανόνες που πρέπει να τους χρησιμοποιούν και δεν είναι δικό τους ούτε το Κλειστό, ούτε το αυτό, ούτε το Κολυμβητήριο. Αυτό είναι αρχή μου, να ξέρετε, το ίδιο θα γίνει και στο Σκοπευτήριο. Δεν μπορεί να το έχει ένας, δύο συλλόγοι, τρεις, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι άλλοι δύο και οι άλλοι δύο μέσα. Έχουν δικαιώματα, παιδιά.
Πρέπει να έχουν δικαιώματα όλοι οι πολίτες μας εδώ της Τρίπολης. Δεν είναι κανενός σύλλογο. Αν θέλει ο σύλλογος να φτιάξει ένα κολυμβητήριο, γιατί έχει 10 διαδρομές, να πάνε να φτιάξει ένα κολυμβητήριο, όπως φτιάξαν τα διάφορα τένις, όπως βλέπετε τριγύρω, και πάνε και είναι εξουσία τους, είναι δικό τους, το κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι συλλόγοι. Και θέλουν να με βοηθήσουν κιόλας. Εγώ βρήκα ανταπόκριση στο κλειστό, σας πληροφορώ. Γιατί ήταν κλειδωμένα αποδυτήρια, ήταν κλειδωμένα τα γραφεία. Ήδη δεν μου φέραν αντίρρηση. Άρα κάποιος έπρεπε να τους δώσει να καταλάβουν με κάποιο τρόπο όμορφο, όχι επιτακτικό, ένα όμορφο τρόπο ότι πρέπει αυτό, ότι ανήκει σε όλη την Τρίπολη. Και κάτι τελευταίο. Με την ανάληψη των καθηκόντων σας έγιναν πολλές αλλαγές σε προσωπικό στο νομικό. Αρκετοί υπάλληλοι που υπήρχαν χρόνια στο νομικό φεύγουν γιατί ήταν αποσπασμένοι εδώ και έρχονται καινούργοι. Αυτό πόσο δυσκολεύει το έργο σας? Κύριε Δελή, ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου συμβεί. Ειλικρινά το λέω με πολύ πόνο. Φανταστείτε ότι φύγανε 4-5 υπάλληλοι οι οποίοι είχαν την εμπειρία από το 2011 που έγινε το νομικό πρόσωπο, με ένα νομοσχέδιο του 2014, του 2014 που έγινε, που λέει ότι δεύτεροι 2+2 χρόνια δεν μπορούν να παραμείνουν στο χώρο τους, πρέπει να φύγουν και να έρθουν νέοι υπάλληλοι με προγραμματική που θα γίνει, ότι θα βοηθήσουν το νομικό πρόσωπο, υπάλληλοι του Δήμου μιλάω, έτσι, δεν φεύγουν και έρχονται απ' έξω υπάλληλοι. Λοιπόν, ήταν ό,τι χειρότερο, ειλικρινά, που πετάγουμε στον ύπνο μου, γιατί δεν είναι ότι έχεις μία συνέχεια. Προσπαθούν τα κορίτσια τα καινούρια που ήρθαν εδώ πέρα, 2 κοπέλες πήρα, φύγανε 4, εγώ πήρα 2 που μου δώσαν από το Δήμο. Από 4, 2, να το τονίσω. Και μέσα σε 15 μέρες, αν είναι δυνατόν, να μάθουν τα πάντα πώς λειτουργεί ένας μικρός Δήμος. Γιατί το νομικό πρόσωπο, με αυτά που σας είπα όλα, είναι ένας μικρός Δήμος. Αν είναι δυνατόν, πέστε μου εσείς πώς θα κοιμόσαστε ήσυχος και τι άγχος θα περνάγατε, δηλαδή τη στενοχώρια, με το να έχει διαλυθεί ήδη το νομικό πρόσωπο με αυτό το νομοσχέδιο, να μην μπορώ να κρατήσω μία υπάλληλο, δηλαδή να την κρατήσω εδώ πέρα έστω μία, και να μπορώ να μπορεί να με καθοδηγεί και εμένα, να με βοηθήσει και να προσπαθώ εγώ ο ίδιος να μάθω όλη τη δουλειά από την αρχή και να προσπαθούν και τα κορίτσια, οι κοπέλες που έχουν έρθει εδώ πέρα, με αποτέλεσμα να λένε ότι καλύτερα να μην ερχόμαστε. Και δύο κουβέντες ήθελα για τους υπαλλήλους του ΔΑΚ. Πολλοί κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι, είναι λίγοι, ότι σε πολλά σημεία δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πού μπορεί να δει κάποιος να βρει τις αρμοδιότητες που έχουν υπάλληλοι? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι υπάλληλοι του ΔΑΚ είναι λίγοι πράγματι, ότι αν βγάζεις τις βάρδιες θα δείτε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, τα συζητήσαμε με τα παιδιά. Καταρχάς θα έχουν όλοι μία καρτέλα, μία κάρτα μπροστά τους, όπως έχουν όλα τα στάδια, που θα γράφει το όνομά τους και ότι είναι υπάλληλοι του ΔΑΚ. Το δεύτερο είναι ότι όταν θα βρεθούν τα οικονομικά, γιατί σας είπα ότι έχω που πρέπει να πληρωθούν τιμολόγια και τέτοια, δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα μέχρι το τέλος του χρόνου, να δω αν με βοηθήσει τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Για μένα πρέπει να υπάρχει ένα μπλουζάκι, θα τους δώσουμε μπλουζάκια, τα οποία θα λέει ΔΑΚ Τρίπολη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένας κύριος που είναι μέσα και θέλει να ρωτήσει κάτι, πρέπει να τους βλέπω. Ήδη έκανα παρατήρηση, και το οποίο θα το δω βέβαια, γιατί και εγώ να ηρεμήσω λίγο, να μπορώ να βγω και εγώ έξω. Δεν είναι η δουλειά τους να κάθονται ούτε σε καμαράκια ούτε σε τίποτα. Είναι η δουλειά τους να γυρνάνε γύρω-γύρω, να βοηθήσω εγώ ό,τι μου λένε, πρέπει να είμαι κοντά τους. Έχουν ένα προϊστάμενο που θα αξιοποιηθεί σαν προϊστάμενος, με την έννοια ότι εγώ όταν θέλω κάτι θα ρωτάω το προϊστάμενο. Και πολλά άλλα στο στάδιο, το οποίο θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Πιστεύω ότι θα τα βάλουμε. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο κομμάτι. Εγώ το έκανα το 10 πάλι, για 2-3 μήνες που πήγα. Και θέλετε να σας μιλήσω και ειλικρινά, είπα πότε να σηκωθώ να φύγω από το στάδιο. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Τώρα όμως δεν μπορώ να πω το ίδιο. Από τη στιγμή που είμαι στο νομικό πρόσωπο, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Εδώ είμαι, εδώ πρέπει να δουλέψω και εκεί θα με κρίνετε πάλι. Και πιο πολλοί κριτές είσαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να είσαστε καλοπροαίρετοι με την έννοια ότι να με κρίνετε τι έχουμε κάνει και κάπου που δεν έχουμε κάνει καλό. Καλό είναι να μας το πείτε, να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Μπορεί να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε κάτι, μπορεί εμείς να μην το βλέπουμε. Εσείς όμως το βλέπετε γιατί το ακούτε. Σας παίρνω ένα τηλέφωνο και λένε έγινε αυτό. Το έγινε αυτό, εγώ μπορώ να μην το έχω λάβει υπόψη μου και να μην το ξέρω ή να μπορώ να το βελτιώσω. Μέσα σε κλίμα, καλοπροαίρετο κλίμα,
θα μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας μαζί με εσάς να βοηθήσουμε. Okay.